Τι κάνουμε, εάν ένα απλό ξεύγαλμα δεν αρκεί. Στην περίπτωση δηλαδή της πρώτης μέρας του τρίγου. Όταν θέλουμε να γεμίσουμε μια δεξαμενή, μετά από τόσο καιρό. Πρώτα απ' όλα, βάζουμε τα γάντια μας και προστατευτικά γυαλιά. Διότι έχουμε να κάνουμε με χημικά που ερεθίζουν το δέρμα. Και πραγματικά, δεν θέλουμε να μπουν στα μάτια. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πρόκειται για καυστικό νάτριο σε συγκέντρωση 5% και υπεροξίδιο του υδρογόνου 1%. Το γνωστό μας οξυζένε. Δεν είναι και τόσο εύκολο να μπει σε αυτή τη δεξαμενή. Ας παρατηρήσουμε λίγο. Φαίνεται καθαρή, αλλά δισεκατομμύρια βακτήρια και διάφορες ζύμες ζουν εδώ μέσα. Τα τυφλά σημεία, όπως λέγαμε την άλλη φορά. Οπ, να τη τριχεία κρυμμένη. Με λίγο φάρμακο να δείτε τι ωραία που θα μαλακώσει. Το καυστικό νάτριο χρησιμοποιείται πολύ λόγω του χαμηλού του κόστους. Διαλύει τις τριχείες εύκολα και έχει τη δυνατότητα να υδρολύει την οργανική ύλη, άρα και να καταστρέφει τους οργανισμούς. Το υπεροξίδιο είναι ένα ισχυρό οξυδωτικό, του οποίου τα ανιόντα οξυγόνου έχουν ισχυρά αντιμικροβιακή δράση. Μπορώ να ρυθμίσω εδώ αν θέλω να ρίχνει με δύναμη σε ένα σημείο ή να ψεκάζει πιο πολύ σαν σύννεφο. Αυτό το ψεκαστήρι είναι κάπως σαν τρόμπα. Για να ρίξει κάποιος πρέπει να έχει μέσα αέρα. Αυτό που πρέπει να κάνω είναι απλό. Ψεκάζω παντού. Φουσκώνω κι άλλο για να μην πέσει η πίεση και αφού ψεκάσω καλά, βγαίνω έξω και κάνω και την οροφή. Δεν χρειάζεται να ψεκάσω από μέσα και να μου πέσει το κεφάλι το προϊόν. Ψεκάζω παντού λοιπόν στα τυχόμενα της δεξαμενής, σε όλες τις τρύπες, βάνες, ακόμα και οροφή.
Τσεκάρετε. Ρίχνω και στα εξωτερικά, μια που είναι εύκολο. Δεν ξεχνάω την οροφή, είπαμε. Το φάρμακο χρειάζεται ένα 20 λεπτό για να θεωρήσω ότι έκανε δουλειά. Μετά από τα 20 λεπτά, ξεπλένω τα πάντα με νερό. Όλες τις τρύπες και τα τυχώματα, όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Γάμο, το δεν βγαίνει. Α, η τυχερή μου μέρα, το ντούκι. Ε, Φρανσουά. Με βοηθάς λίγο. Μήπως το σφίξε κάποιος με κλειδί. Ε, ό,τι και να είναι, το ξέρω ότι θα το βγάζεις εύκολα. Τώρα ας πάρουμε το ειδικό homemade εργαλείο μας που κάνει θαύματα. Βλέπετε, πρόκειται μόνο και μόνο για μια απλή βόλτσα, της οποίας βάλαμε ένα extension για να γίνει μακρύτερη. Στις δύσκολες περιπτώσεις, χρειάζεται να την ψεκάσω με λίγο καυστικό. Προσοχή, το πλαστικό αυτό δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με το υπεροξίδιο, γιατί θα διαβρωθεί και πιθανώς να τρυπήσει. Τώρα βέβαια κάθε πλαστικό έχει άλλες αντοχές και ευαισθησίες. Ξεπλένω, τσακ το βγάζω και έτοιμος. Καιρός να τα μαζεύουμε σιγά σιγά.